τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον μετεωρολόγο κύριο Τάσο Αρνιακό. Κύριε Αρνιακέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κυρία Θεοδόρου και κυρίως τους φίλους ακροατές της πρώτης ανάρτησης, να πούμε ότι ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι καλοκαιρινός και το Σαββατοκύριακο, καθώς αποφάσισε ο Σεπτέμβρης τελικά να φύγει καλοκαιρινός με υψηλές θερμοκρασίες και γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες για την εποχή. Πιο αναλυτικά περιμένουμε για σήμερα περιορισμένες ορατότητες τώρα το πρωί, αλλά σε λίγο και αυτές θα εξαφανιστούν. Μετά περιμένουμε γενικά έρθει ουρανό και μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη περιμένουμε να αναπτυχθούν κάποιες αραιές νεφώσεις. Επίσης, οι άνεμοι δεν πρόκειται να μας απασχολήσουν, καθώς δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 3 με 4 αμποφόρ από δυτικές διευθύνσεις, ενώ νότιο-δυτική θα είναι στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, εκεί θα φτάσουν όμως τα 5 και αργότερα τα 6 αμποφόρ. Ο υδράργυρος στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 10 το πρωί, είχε και 7-8 στις Φλόρινα, Τολεμαΐδα, Καστοριά, Κοζάνη, μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Αθήνα ακόμα 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου 15 έως 28, στις Κυκλάδες και την Κρήτη από 18 έως 28, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ στην Αττική θα έχουμε γενικά έθριο ουρανό, αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα ανέμους με καυλικούς 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τον καιρό να εξακολουθεί να είναι καλοκαιρινός, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές, αλλά στα κεντρικά και τα βόρεια θα έχουμε κάποιες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες βροχές, αλλά γρήγορα από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί και εκεί. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ πάνω στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία λόγω ακριβώς αυτών των εφώσεων στη Βόρεια Ελλάδα σημειώνει μικρή πτώση κυρίως στις βόρειες περιοχές. Στις νοτιότερες θα φλερτάρει πάλι, θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Τέλος την Κυριακή περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις που θα αρχίσουν από τα δυτικά και βόρεια να πυκνώνουν και δεν αποκλείεται το απόγευμα να έχουμε κάποιες λίγες βροχές ψηλά όμως στην Πίνδο. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στις νοτιότερες θάλασσες βόρειο-δυτική 3 με 5 βοχόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα διατηρηθεί στους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Άρα το Σαββατοκύριακο αυτό είναι κατάλληλο για κάθε είδους δραστηριότητα, ακόμα και καλοκαιρινή και καλοκαιρινό μπάνιο θα έλεγα. Αυτό ήθελα να σας πω. Μας λέτε δηλαδή ότι θα κάνουμε μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, καθώς η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι στους 24-25 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες για νερό. Κύριε Αρνιακέ, ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Θα μπορέσουμε να κάνουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου ακόμα ένα μπάνιο? Εδώ τα πράγματα αλλάζουν, δεν το βλέπω. Ήθελα λίγο να μας πείτε πώς θα μπει ο Οκτώβριος. Ο Οκτώβριος δυστυχώς θα μπει συννεφιασμένος και βροχερός. Φαίνεται ότι θα έχουμε από εδώ και πέρα σοβαρή εγκαθίδρυση του φθινοπόρου, καθώς από την Τρίτη και μετά περιμένουμε σοβαρή μεταβολή του καιρού από τα δυτικά με βροχές, με συννεφιές, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Προβλέπετε να κάνει βαρύ χειμώνα φέτος, κύριε Αρνιακέ? Με ένταση ανέμων, θα σας πω, με τα 7 μποφόρ και σε θερμοκρασία σε πτώση σε ολόκληρη τη χώρα, γύρω στους 24-23 βαθμούς Κελσίου και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πλησιάσουμε κοντά στους 20, δηλαδή 10 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες αυτού του Σαββατοκύριακου. Όσον αφορά το χειμώνα, δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια, δεν θα ήμουν μετεωρολόγος, θα ήμουν θεός αν ήξερα αν πράγματι θα κάνει πολύ βαρύ χειμώνα όπως πολλοί εικάζουν. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τουλάχιστον στατιστικά, αν θεωρήσουμε ότι πέρσι είχαμε έναν πολύ ήπιο χειμώνα,
Φέτος είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση, άρα ο χειμώνας θα είναι πιο βαρύς από τον περσινό, αλλά δεν ξέρω την σφοδρότητα και την ένταση και την έκταση του κρύου και των φαινομένων. Άρα να περιμένουμε αγωνιωδώς να θα περάσει ο βαρύς ο χειμώνας και να περιμένουμε από τώρα, Έλληνα, αγωνιωδώς το καλοκαίρι. Κύριε Αρνιακέ, ούτως ή άλλως ακρίβεινε και το πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή, αν έχουμε βαρύ όλα χειμώνα. Όλα την ακριβίνει, όλα θα είναι επιβαρημένα. Γι' αυτό θα έλεγα, ας μην αγχωνόμαστε από τώρα. Ας απολαύσουμε το σήμερα και έχει ο Θεός για αύριο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το άγχος των συνεχώς δυσμενών προοπτικών μας τρελαίνει ακόμα περισσότερο. Ας απολαύσουμε τη ζέστη, ας απολαύσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και βλέπουμε. Μην αγχωνόμαστε από τώρα και χαλάμε και τις ωραίες στιγμές που μας παρουσιάζονται μπροστά μας. Έχετε δίκιο, μου αρέσει που δίνετε κι εσείς μέσα από το δελτίο τις δικές σας συμβουλές για θετική ενέργεια. Μου αρέσει αυτό, έχω να πω. Έτσι πρέπει, αλίμονο τώρα. Κύριε Αρνιακέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που είστε εδώ πέρα να μας μιλάτε για τον καιρό. Σας ευχόμαστε και σε εσάς ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, να κάνετε και εσείς μπάνιο, μιας και ξέρετε ότι θα είναι... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε. Να ξεκουραστούμε λιγάκι και θετικές σκέψεις. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, κύριε Αρνιακέ. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.